Κυρίες και κύριοι, και πάλι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Top Channel εδώ για τις εργασίες της δεύτερης Ολομέλειας του 2018. Κοντά μας ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σημαντικότερα ζητήματα, κύριε Κεφαλογιάννη, της χρονιάς αυτής, της δεύτερη Ολομέλεια τώρα, 2018, που θα απασχολήσουν και απασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποια βλέπετε να είναι? Είναι αυτά που θα συζητήσουμε και σε αυτή την Ολομέλεια, που κυρίως είναι τα θέματα της διεύρυνσης των Βαλκανίων, που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Σε αυτές τις χώρες υπό ένταξη είναι και τα Σκόπια. Οπότε κάτι πολύ σημαντικό για μας, διότι όπως ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε δύο μεγάλα όπλα. Το ένα είναι το βέτο που μπορούμε να βάλουμε σε δύο τομείς. Είναι η αναθεώρηση των συνθηκών και η εισδοχή νέων μελών. Δεν μπορούν τα Σκόπια να μπουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και η Ελλάδα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν επικυρώσει αυτή την ένταξη. Και βεβαίως το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι το θέμα της Τουρκίας. Και αυτό το συζητούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα και σε αυτή την Ολομέλεια. Την Τουρκία τη θέλουμε παράγοντα σταθερότητας. Συμβαίνει να είμαι πρόεδρος της Μεικτής Διακοινωνιολογικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και έχω την τιμή να προεδρεύω 80 Τούρκων και Ευρωπαίων Ευρωβουλευτών και έχουμε μάλιστα αύριο μια συνάντηση για αυτό το θέμα. Η Τουρκία δυστυχώς δεν είναι αυτός ο παράγοντας σταθερότητας που θέλουμε. Εξάγει την κρίση. Και η τελευταία εισβολή που έγινε στη Συρία σε κράτος κυρίαρχο μέλος του ΟΕΕ, όπως είναι η Συρία. Πατοσκοπίων θα έχουμε. Έχουμε κοινή θέση σαν ας πούμε, ελληνικά κόμματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Θα μπορούσαμε να έχουμε. Απλώς ο κύριος Τσίπρας δεν ακολούθησε αυτό που πρέπει να κάνει κάθε κυβέρνηση ευρωπαϊκή. Πού εστιάζεται το λάθος του κ. Τσίπρα? Το λάθος του κ. Τσίπρα είναι ότι ξεκίνησε διαπραγματεύσεις, άνοιξε ένα θέμα για εσωτερική κατανάλωση περισσότερο και τώρα πάει να το κλείσει ανοίγοντας ένα άλλο θέμα της σκανδαλολογίας. Ένα θέμα με την υπόθεση των τεράστια πράγματα. Τα ίδια είδαμε με το Ρίκος Δινάν, τα ίδια είδαμε. Θεωρείτε ότι αυτό δηλαδή το κάνει σκεμμένα να το χρησιμοποιήσει στο δεδομένο timing, την υπόθεση? Θα είναι οι πιο βρώμικες εκλογές που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Αλλά αν θέλει μια τέτοια ιστορία η κυβέρνηση, θα ψηφίσουμε και εμείς, αρκεί να πάμε σε εκλογές, να το καθαρίζουμε στο λαό. Και μετά να αφήσουμε τη δικαιοσύνη όπου και αν έχει κάποιο θέμα να το λύσει η δικαιοσύνη. Ναι, υπάρχει θέμα με την Δεν μπορώ να πω τώρα σε λεπτομέρειες μια υπόθεση, αλλά γνωρίζω, έχουν πια πολύ πειρά. Αυτό το παραμύθι στην Ελλάδα έχει παιχτεί πολλά χρόνια. Αρχικά και άλλη στη συνέχεια. Τελευταίες 20 μέρες άλλαξε, λέει. Κανένα πρόβλημα. Εμείς έχουμε μια πάγια πολιτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι είπαμε? Εμείς θέλουμε να λυθεί το θέμα των Σκοπίων. Αλλήμον και ένα θέμα που είναι σε κρεμότητα 25 χρόνια, δεν θέλουμε να λυθεί. Και τα πράγματα είναι πολύ σαφή. Αυτό που είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το λέμε και όλοι μας. Εμάς το minimum είναι αυτό που πετύχαμε στο Βουκουρέστι. Αν μπορεί να μας φέρει μια καλύτερη λύση σε όλα τα επίπεδα, στις αλλητρωτικές τάσεις των Σκοπίων, στην αναθεώρηση του συντάγματος πρέπει να κάνει τα Σκόπια, μια διεθνή σύμβαση που πρέπει να υπερτερεί της αναθεώρησης του συντάγματος για τα Σκόπια. Γιατί ξέρετε, σήμερα έχει πει ότι υπερτερεί ήδη όμως. Υπερτερεί η διάμεση συμφωνία. Αλλά δεν υπάρχει διάμεση συμφωνία σήμερα. Αλλά λέω μια διεθνή σύμβαση να το καλύψει αυτό το θέμα και μας φέρει και κάτι και μια λύση που είναι καλύτερη από τα Σκόπια από το Βουκουρέστι, γιατί δεν με την ψηφίσαμε. Αν δηλαδή, ευχαριστώ κύριε Κεφαλογιάννη. Έχουμε καλή συνέχεια στις εργασίες του 2018. Να είστε καλά.